με την έκκληση προς τους πολίτες της Ηπείρου να τηρούν αυστηρά και να εφαρμόζουν τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, ξεκίνησε την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα το πρωί ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το κύριο μέρος αυτής όμως αφιερώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ανύπαρκτη, όπως κατήγγειλε, επικοινωνία και συνεργασία της περιφέρειας με τον ΕΟΔΗ. Και αφετέρου στην αναστάτωση που προκλήθηκε το Σάββατο για πολλωστή φορά με την καταγραφή πλασματικών θετικών κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Η αναστάτωση με τον ΕΟΔΗ στην ημερήσια καταγραφή του Σαββάτου να χρεώνει στα Γιάννενα 12 κρούσματα, τα οποία όπως αποδείχθηκε ήταν 6, όλα στη δομή της Αγίας Ελένης, αλλά διπλοεγγεγραμμένα, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για την Περιφέρεια Ηπείρου που κλήθηκε να σβήσει μια φωτιά που άναψαν Τρίτη. Έτσι, σε δηλώσεις του, ο κ. Καχρημάνης, δύο μόλις ημέρες μετά τη συνέντευξη της Παρασκευής, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τη στάση και τις ανύπαρκτες εξηγήσεις του ΕΟΔΗ, όχι μόνο ως προς την καταγραφή των κρουσμάτων, αλλά και ως προς βασικά σημεία της συνεργασίας που θα πρέπει να έχει με την τοπική κοινωνία. Η έλλειψη ουσιαστικής διάθεσης συνεργασίας με τον ΕΟΔΗ είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε τους προηγούμενους μήνες, ξεκινώντας από τη συρροή των κρουσμάτων στην Παραμυθιά, σε αντίθεση με την εξαιρετική συνεργασία που, όπως ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, υπάρχει με την πολιτική προστασία. Έτσι, παρέθεσε μια σειρά γεγονότων που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι ο ΕΟΔΗ δεν επιθυμεί τη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, παρότι ανταποκρίνεται, αντίστοιχα σε περιφερειακό επίπεδο, στην πρόταση συνεργασίας με άλλες περιφέρειες, όπως στη Θεσσαλία. Δεν μας τη δίνει ο ΕΟΔΗ. Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει περισσότερο μέσο από εμάς. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κεντρικά καμία συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Προσπάθησα πολλές φορές να τους πω ότι χωρίς να κάνω υποδείξεις στην δουλειά τους, ότι πρέπει να συνεργάζονται μαζί μας για το κοινό καλό όλων μας. Μία μέρα γράψανε ότι έχουμε 12 θετικά δείγματα από τους ανθρώπους της Αγίας Ελένης. Κύριε, το πιο εύκολο που ήταν κάποιος να ψάξει ήταν να ρωτήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι το νοσοκομείο ΕΧΜΗΣ, τι είχε και από πού. Μας είπαν μόνο αυτά τα 6 είχαμε. Ψάχνοντας καταλάβουμε τι γίνεται. Γράψαν δύο φορές άκουσον τους ανθρώπους που ήταν θετικοί, μία στην ελληνική γλώσσα και μία στην αγγλική. Αυτό δείχνει ότι αυτοί που πρέπει να έχουν 10 φορές περισσότερο από εμάς την προσοχή δεν την έχουν. Θετικά τα οποία δεν υπάρχουν στην περιοχή και ψάχνεσαι από πού ήρθαν αυτά, δεν θα το ψάξεις. Υπάρχουν και στον ΕΟΔΗ άνθρωποι που έρχονται δίπλα και συνεργάζονται, γιατί καταλαβαίνουν ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Εγώ έχω πρόβλημα με την ηγεσία του ΕΟΔΗ που είναι ανύπαρκτη για μας στην περιοχή. Με αφορμή το περιστατικό του διπλασιασμού των χρεωμένων κρουσμάτων του Σαββάτου, όπου τα 6 κρούσματα της δομής Αγίας Ελένης καταγράφηκαν 2 φορές, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι και ο ΕΟΔΗ, όπως όμως η ύπατη αρμοστία και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ενεργό ρόλο στις δομές, οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και να μην κρύβονται. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι προημερών βρέθηκε θετικός στον ιό ένας άνδρας που διαμένει στη δομή στον Κατσικά, που είχε ταξιδέψει στην Αθήνα, ενώ θετικοί έχουν βρεθεί και εθελοντές σε ΜΚΟ στη δομή της Αγίας Ελένης. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε οδηγία ούτε επίσημη απόφαση να τεθούν σε καραντίνα οι δύο δομές, ούτε καν γίνεται η χνηλάτιση στη δομή του Κατσικά. Η άλλη δομή στην Κατσικά. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι βρέθηκε ένας θετικός, όχι εδώ στο νοσοκομείο, που έφυγε από εδώ και βρέθηκε θετικός ή από την Αθήνα ερχόμενος εδώ ή από εδώ στην Αθήνα. Κύριοι, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Έπρεπε άμεσα για μένα να ληφθούν τα μέτρα που έπρεπε και για τις δύο δομές. Σκεφτείτε αυτός ο κόσμος να βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση και μετά να βρεθεί όλη η πόλη. Ό,τι έχει ζητηθεί από μας, από τα νοσοκομεία ΕΧΜΗΣ και από το Χατζικώστα, που συνήθως εδώ παίρνονται τα δείγματα, και από τα άλλα τα νοσοκομεία, εμείς πουθενά δεν αρνηθήκαμε, παρά που κεντρικά το κράτος έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από αυτά που διαχειριζόμαστε για τα θέματα του κορονοϊού.
όπως απαιτώ σε όλον τον κόσμο να σέβονται τις μέρες τις δύσκολες και τις έκτακτες καταστάσεις που περνάμε, έχω απέτηση και από τον ΕΟΔΗ και από την ύπατη αρμοστία και από αυτούς που χειρίζονται τους μετανάστες. Η περιοχή δεν δημιούργησε σε κανέναν κανένα θέμα. Έχουμε αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί στην πρώτη δυσκολία οι αρμόδιοι να κάνουν τους αναρμόδιους. Με αφορμή τα μέτρα τέλος που άρχισαν να ισχύουν στην Αττική, ο Περιφερειάρχης απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προστασίας. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να σκεφτούμε τις συνέπειες που θα έχουμε εάν δεν συνεχίσουμε με όπως ξεκινήσαμε από την αρχή. Θεωρώ και πιστεύω και κάνω έκκληση στους πάντες να παίρνουν τα μέτρα προφύλαξης όπως λέγονται. Από τα θετικά δείγματα που βρέθηκαν στην περιοχή μας, φαίνεται καθαρά ότι κάποιοι ούτε τον εαυτό τους υπολογίζουν, ούτε τους διπλανούς τους, ούτε τους γεροντότερους και τους ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν τη συμπαράσταση στη δικιά μας.